Πριν συνδεθούμε τη Θεσσαλονίκη, να σας πούμε μια είδηση που πήραμε από την Κύπρο. Μας τηλεφώνησε πριν από λίγο ανταποκριτή μας στην Κύπρο και μας είπε ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι Έλληνες της Κύπρου είναι στους δρόμους και πανηγυρίζουν, στους δρόμους Λευκωσίας και πανηγυρίζουν με έξαλλο τρόπο τη νίκη της εθνικής μας ομάδας του μπάσκετ. Μπράβο. Και τώρα μπορούμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Να καλησπερίσουμε λοιπόν από εδώ, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον Νίκο Βολονάκη και τη Μαρία Χούκλη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Χάρη. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Λέω καλημέρα γιατί πραγματικά μια καινούργια μέρα στην αθλητική ιστορία του τόπου ανοίγει από, άνοιξε κιόλας από χθες Κυριακή με όντας πρωταθλητές του μπάσκετ. Λοιπόν, ήθελα καταρχήν να απαντήσω στον Νίκο Φιλίππου για κάτι που έλεγε προηγουμένως ότι δεν θα τον βλέπουν. Πρέπει να ξέρει ότι πέρα από τους ανθρώπους που έχουν ξεχυθεί στη Θεσσαλονίκη στους δρόμους, όλοι οι υπόλοιποι είναι σαν τσαμπιά κρεμασμένοι μπροστά στους δέκτες της οθόνης για να καμαρώσουν ακόμη μια φορά αυτά τα παλικάρια, αυτούς τους πρωταθλητές της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, ο θρίαμβος, αυτή η γιορτή μας ανήκει, σας ανήκει, δεν είναι ακριβώς μια αθλητική γιορτή, είναι ένα πανηγύρι, πανελλήνιο πανηγύρι θα έλεγα. Είμαστε σήμερα μαζί με τη Μαρία Χούκλη και εγώ εδώ στο στούντιο της Θεσσαλονίκης για να σας μεταφέρουμε μαζί, γιατί νομίζω ότι μόνος δεν θα μπορούσα να σας περιγράψω ό,τι γίνεται ακριβώς στους δρόμους, στους κεντρικούς, στις συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Το λόγο, Μαρία, σε σένα. Κυρίες και κύριοι, η Θεσσαλονίκη δεν σκοπεύει να κοιμηθεί απόψε. Από κάθε γωνιά της, από όλες τις συνοικίες, δυτικές και ανατολικές, ο κόσμος μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζει να κατεβαίνει σαν πραγματικό ποτάμι στο κέντρο της πόλης. Τα αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει ένα ατέλειωτο καραβάνι, φθάνουν ακόμη και από τα χωριά του νομού και στείνουν ένα θεότρελο πανηγύρι, όπως μας έχουν πληροφορήσει, από την Αριστοτέλους μέχρι την Τζιμισκή και από την Τζιμισκή μέχρι το Λευκό Πύργο. Οι εικόνες εξάλλου μιλούν μόνες τους. Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει με το δικό της τρόπο τη μεγάλη αυτή νίκη της εθνικής μας ομάδας. Έχει τον Νίκο Γκάλη, τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον Παναγιώτη Φασούλα. Μαρία, να σε διακόψω μια στιγμή. Βλέπω ότι έρχεται ο Κυριάκος Θωμαΐδης. Ήταν αυτή τη στιγμή στην πόλη. Αλλά Κυριάκο, μπορείς να κάτσεις για να μας μεταφέρει από πρώτο χέρι το τι είδε. Ευχαριστώ, Μαρία. Μάλιστα, μου φαίνεται ότι ήρθες με μια μοτοσυκλέτα. Ναι. Για πες μας τα πιο αναλυτικά. Δεν έκανα εγώ τον καμικάζι, Νίκο. Ήρθα με μια μοτοσυκλέτα για να φέρω και την ταινία με τους πανηγυρισμούς, αλλά και τα τελευταία στοιχεία. Πραγματικά γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι στη Θεσσαλονίκη, το μεγαλύτερο που έχει συμβεί ποτέ, στην Εγνατία, στη Τζιμισκή, στο Λευκό Πύργο. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, σε πολύ λίγα λεπτά, η παραλιακή οδός είχε γεμίσει ασφυκτικά, η κυκλοφορία είχε παραλύσει. Η Θεσσαλονίκη είχε βάλει τα γιορτινά της. Ήταν προετοιμασμένη για αυτή τη μεγάλη επιτυχία, για τον θρίαμβο. Η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει κλείσει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την ώρα που ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του. Πρέπει να είναι και η Βασιλής Όλγας, μου φαίνεται, κλειστή αυτή τη στιγμή. Ναι, το πανηγύρι πάντως, Νίκο, γίνεται κυρίως στο Λευκό Πύργο. Το επίκεντρο, δηλαδή είναι ο Λευκός ο Πύργος και η γύρω, η παραλιακή λεωφόρος. Όπου από ό,τι μου λέγανε προηγουμένως έχουν βγάλει τραπεζάκια έξω, πίνουν μπύρες, τέτοια πράγματα, πετάνε πυροτεχνήματα. Έτσι δεν είναι, κάπως. Και κάθε έξοδος από την πόλη είναι αδύνατη προς την πλευρά του αεροδρομίου. Τα αυτοκίνητα με τις ελληνικές σημαίες είναι πραγματικά καραβάνια, όπως ανέφερε και προηγουμένως η Μαρία. Νίκο, και τι δεν είδα. Ανθρώπους που ανέβαιναν στις κολόνες της ΔΕΗ, που έπεφταν στη θάλασσα, που ανέβαιναν πάνω στα αυτοκίνητα, που ούλιαζαν από χαρά, ξάπλωναν κατά μεσής του δρόμου, όλα αυτά άνδρες και γυναίκες που έψαλαν αγκαλιασμένοι τον εθνικό ύμνο. Είναι χαρακτηριστικά τα στιγμιότυπα που βλέπουμε, είναι αμέσως μετά την επιτυχία και κάποια άλλα που θα ακολουθήσουν που μόλις τώρα φέραμε εδώ στο στούντιο της Θεσσαλονίκης. Ήταν κάτι που μόνο η Θεσσαλονίκη μπορεί να ζήσει. Μόνο η Θεσσαλονίκη του Γκάλη, του Γιαννάκη, του Φασούλα, του Φιλίππου, του Ρωμανίδη, του Σταυρόπουλου. Εγώ να παρεμβάλλω μάλλον ένα σύνθημα που ακουγόταν προλίγου και το άκουσα καλά την ώρα που γινόταν το μοντάζ. Κύπελο χρυσό στον πύργο το λευκό. Ένα από κακόδια, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός. Είναι φοβερός. Μάλιστα να πω ότι το 166 δέχεται συνεχείς κλήσεις για περιστατικά γιατί είχαν και λιποθυμίου. Μάλιστα, μήπως κάποιο έτσι στιγμιότυπο χαρακτηριστικό. Ναι, είχαμε έναν νεαρό που ελαφρά τραυματίστηκε βέβαια, αλλά ήταν αποτέλεσμα της χαράς του. Πώς δηλαδή, πώς συνέβη? Πήδηξε από την οροφή ενός λεωφορείου, ναι, και τραυματιστήκε ελαφρά στο πόδι. Επίσης είχαμε και ένα άλλο περιστατικό, ένας μοτοσυκλετιστής νεαρός, τυλίχτηκε η σημαία στο λαιμό του, ναι, και κινδύνεψε να πληγεί. Τελικά είναι και οι δύο καλά, στο νοσοκομείο βέβαια μεταφέρθηκαν, αλλά το να πηδάς από την οροφή λεωφορείου είναι λίγο παράτολμο.
Κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να μην είμαι γελαστός απόψε. Τέτοιο βράδυ, τέτοια χαρά, τέτοιος γενικός ενθουσιασμός. Σας έχουμε ετοιμάσει τώρα μια μικρή έκπληξη. Πριν από λίγη ώρα, πριν από μισή ώρα περίπου, επικοινωνήσαμε με τη νέα Ιερσέη των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο New Jersey είναι η μόνιμη κατοικία των γονιών του Γκάλι και μιλήσαμε μαζί με τον πατέρα του, όπου εκεί είναι τώρα γύρω στις 5 παρά 5. Λοιπόν, εάν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να ακούσουμε τον πατέρα του Γκάλι και θα ήταν βέβαια πολύ ευχάριστο ο ίδιος ο Γκάλις προηγουμένως να τον ακούγε. Εμάθατε τα ευχάριστα γεγονότα? Ότι... Το μάθατε? Ναι. Ποιος σας τηλεφώνησε πρώτος? Πρώτος? Ναι. Η κόρη μου μου τηλεφώνησε. Και πώς αντιδράσατε σε αυτό το ηρωικό παιδί σας, στις νίκες τις μεγάλες που έχει χαρίσει στην Ελλάδα μαζί με τους συμπαίκτες του? Από πού τηλεφωνάει? Σας τηλεφωνώ από την τηλεόραση. Από την τηλεόραση? Ναι, από την τηλεόραση, από τη Θεσσαλονίκη, από την ΕΡΤΕΝΑ. Μα ο Νίκος τον είδαμε τώρα στο τηλεβίσιο. Το είδατε απευθείας όλο τον αγώνα? Ναι. Πώς σας φάνηκε? Πολύ ωραία. Πείτε... Ωραία, πολύ ωραία. Τα σπίτια όλα το βλέπουν, ναι. Με τη γυναίκα σας είστε? Ναι. Πείτε μου κάτι για το γιο σας, τον Νίκο, ό,τι θέλετε. Ο Νίκος είναι πολύ καλό παιδί, τι να σου πω. Έξυπνο παιδί, καλό παιδί, όλα είναι καλός. Κύριε Γκάλι, είδατε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είδατε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας να φυλάει το γιο σας? Ναι, τον φίλησε. Ναι. Τι αισθάνεστε τώρα, κύριε Γκάλι, μετά από αυτό το θρίαμβο της ελληνικής ομάδας που ο γιος σας ήταν πρωταγωνιστής σε αυτή τη μεγαλειώδη ιστορία? Yes, αισθάνομαι very good. Αισθάνεστε πολύ καλά. Και η γυναίκα σας το ίδιο? Η γυναίκα μου το ίδιο, η γυναίκα μου είναι της Άρτης. Δώστε μου ένα μήνυμα. Θέλω να το πω, γεια σου Νικολάκη, τι κάνετε, πώς είστε? Ναι, το βλέπω με τις εφημερίδες κάθε μέρα. Είστε ευχαριστημένος για αυτά που προσφέρει στην Ελλάδα? Είμαι χαρούμενος. Η μητέρα, βλέπεις, η γυναίκα μου είναι άρρωστη πολύ. Μάλιστα. Θα πρέπει, Νίκο, να πούμε εδώ ότι είχαμε τον... Πείτε της γυναίκας σας ότι η σημερινή νίκη της Ελλάδας είναι ένα από τα καλύτερα δώρα που είχε ο γιος της για εκείνη. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ και θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία του γιου σας. Έγινε. Έγινε. Γεια σας, ευχαριστώ. Να διακόψουμε λίγο τη Θεσσαλονίκη, Νίκο, μου ακούει ο Νίκος Αβολονάκης. Very good, λοιπόν, από το New Jersey, από τη μακρινή Νέα Ιερσέ, από τον πάτερα του Νίκου Γκάλι, που μιλήσαμε μόλις προλίγου, ευχόμαστε με την... Ο Νίκος Βολονάκης μ' ακούει από τη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω, Νίκο, να... Μ' ακούει ο Νίκος Βολονάκης από τη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Νίκος Γκάλις ήταν... Συνέξε εσύ καλύτερα, θα δούμε μετά. Ναι, έλεγα ότι ελπίζω ο Νίκος Γκάλις να άκουσε τελικά αυτή τη συνέντευξη του πατέρα του. Ναι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ ελπίζω, αλλά σας έχουμε Νίκο, ετοιμάσει κι άλλες από τη Θεσσαλονίκη. Εκπλήξεις. Καταρχήν, σήμερα δεν γιορτάζει μόνο η Ελλάδα. Μ' ακούει ο Νίκος Βολονάκης από τη Θεσσαλονίκη? Ναι, σε ακούμε χαρά. Ναι, μ' ακούει ο κυρία Χρυσομαϊδής. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Νίκος Γκάλις ήταν μαζί μας, περίμενε να ακούσει τον πατέρα του, αλλά δυστυχώς περίμενε πολλή ώρα, δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, επειδή έπρεπε το πούλμαν οπωσδήποτε να φύγει. Έχουν φρακάρει όλοι οι δρόμοι προς το ξενοδοχείο. Δεν σας ακούσαμε κάτι, έχει πάει το κύκλωμα. Ξέρω ότι είναι φορτωμένος ο ΤΕ τέτοιες ώρες, γιατί όλοι επικοινωνούμε το εξωτερικό για να μεταδώσουν τα ευχάριστα νέα, αλλά εμείς δεν σας ακούσαμε. Να μας το πεις μετά. Θα το πούμε μετά, να διακόψουμε για λίγο όμως τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε, μιλήσαμε για τον Γκάλι, να παρακολουθήσουμε το καλύτερο καλάθι του Νίκου Γκάλι που μπήκε σε αυτό τον αγώνα, στο μεγάλο τελικό με την ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης. Θυμίζουμε ακόμη μια φορά, 103-101 το σκορ, είναι δυνατόν άραγε να το ξεχάσει κανένας. Αν είναι το βίντεο έτοιμο να φύγει.